στα ευρωπαϊκά κράτη λένε ποιοι συμφωνούν με τα προγράμματά τους, πράσινοι, φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, στη Γερμανία παλιότερα το CDU με το SPD, βάζουν αυτές τις προγραμματικές συμφωνίες. Δεν κάνουν ρουσφέτια μεταξύ τους να λένε πάμε στο τάδε Υπουργείο, εσύ θα πάρεις τον Γενικό Γραμματέα, εγώ τον Υπουργό, εσύ τον Υφυπουργό, κολώνες Υπουργεία. Εγώ προσπαθώ, κύριε Πιέρο, με τις δυνατότητες που έχω, να φέρω μια άλλη κουλτούρα και μια άλλη νοοτροπία. Γιατί? Να πάμε στην ουσία της συζήτησης. Για μένα, η απλή αναλογική της πρώτης Κυριακής είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τον ελληνικό λαό για να έχει μια κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας. Και χωρίς το πρωτοκόλλο. Πιστεύω, προσέξτε, πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας θα είναι η πιο χρήσιμη κυβέρνηση σε αυτή τη συγκυρία, διότι θα είναι το μεγάλο εμπόδιο στον καθεστωτισμό και την αλαζονία που εκπορεύεται από τις ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που σας ρωτάει ο Γιώργος. Αυτή είναι ξεκάθαρη απάντησή μου. Η κυβέρνηση της πρώτης Κυριακής, της απλής αναλογικής, με προγραμματικούς όρους, με υπουργεία κολόνες, όπως γίνεται στη Γερμανία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θα είναι το μεγάλο εμπόδιο και η προστασία, και η προστασία του ελληνικού λαού. Προσέξτε, και η προστασία του ελληνικού λαού σε κάθε σενάριο απέναντι στην ακραία αλαζονία και τον καθεστωτισμό που βιώνουμε σήμερα και που βιώσαμε και το 15-19 με Τσίπρα Καμένο. Αν τα βρείτε προγραμματικά και χωρίς το πρώτο κόμμα. Σε αυτή την εικόνα, έτσι όπως την περιγράψατε, υπάρχουν κόμματα με τα οποία το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα συζητήσουν την επομένη των εκλογών? Λογικό ερώτημα. Ακούστε, αυτό προφανώς θα καθορίζεται από την ιδεολογία και τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Μπορεί τα κόμματα αυτά να πούν, ωραία, πήρε ένα ποσοστό, γιατί για να μπορούμε να συζητήσουμε πρέπει να έχουμε ισχυρό ποσοστό. Εάν δεν το έχουμε, δεν μπορούμε σε καμία συζήτηση. Εμείς θα είμαστε χρήσιμοι και στην αντιπολίτευση. Ναι. Εγώ δεν μιλώ για την εξουσία, γιατί ζω με το κάρτο τη εξουσία. Εάν συντρέχουν οι δυνατότητες και είμαστε ισχυροί. Αυτά είναι τα βήματα που εγώ θέλω. Απλά. Ακούστε, επειδή λένε κάποιοι. Το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να λέμε, συζητήσει με το Βαρουφάκη. Ακούστε, κάποιοι λένε, κύριε Τάκη, ακούστε. Ναι. Κάποιοι λένε το εξής. Λένε, κρύβονται και δεν λένε τι θέλουν να κάνουν. Εγώ σήμερα σας είπα όλα τα βήματα. Θέλω να μου πείτε. Εντύμως, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει τι θα κάνει αν δεν έχει αυτοδυναμία. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει τι θα κάνει. Πού το είπα αυτό το πράγμα? Θέλω να σας πω, ακούστε. Μιλώ για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς μιλάμε τώρα. Το τι λέει το καθένας. Εδώ είδαμε τον Καρατζαφέρη και βγαίνει τώρα μπροστά του Μητσοτάκη. Δεν τον έφτανε ο Βελόπουλος, δεν τον έφτανε ο Πλεύρης, ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης που έδωσε τρία κορυφαία υπουργεία στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και το παίζει φιλελεύθερος. Τώρα έβγαλε και στο προσκήνιο να του κάνει τον μπροστινό και τον κύριο Καρατζαφέρη. Τα δικά σας στελέχη φεύγουν και πάνε στην. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, θα τα συζητήσουμε κι αυτά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Πρόσεξτε. Εγώ λέω λοιπόν σήμερα, σας ανέλησα όλα τα βήματα για μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα μπει εμπόδιο σε μια μονοκομματική κυβέρνηση αλαζονίας και καθεστωτισμού. Τώρα, προσέξτε. Θέλω να το επαναλάβω. Με το Βαρουφάκι μπορείτε να συζητήσετε. Ακούστε. Ναι. Οι προγραμματικές αυτές συγκλήσεις, προφανέστατα για να τις αποδεχτεί κάποιος, πρέπει να έχει και αυτές μια συναντήληψη των πραγμάτων αυτών και βέβαια να έχει και μια εκλογική δύναμη. Τώρα, το πώς θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, κύριε Τάκη. Δεν μπορώ εγώ σήμερα να λέω επειδή λένε οι δημοσκόποι ή επειδή λένε κάποιοι στο παρασκήνιο. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Αν έχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, εγώ του είπα τι θα κάνω. Για μένα οι πολιτικές αυτές μπαίνουν εμπόδιο σε καθεστωτικές νοοτροπίες, σε πελατειακό κράτος και στην παρακμή της οικονομίας και των θεσμών που είδαμε και το 15-19 και το 19-23. Είναι, πιστεύω, μια μεγάλη ευκαιρία για τον ελληνικό λαό να δοκιμάσουμε πολιτικές οι οποίες έχουν υλοποιηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές στις κοινωνίες τέτοιες, δηλαδή σφύρλα του κουλτούρα, αν θέλετε συνεννόησης, στα μεγάλα εθνικά θέματα αρχίζουν όλοι και αποκλιμακώνουν τις αντιπαραθέσεις. Είναι μια άλλη αντίληψη. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να φέρω στην Ελλάδα μια αντίληψη που θα βοηθήσει το δημόσιο διάλογο να απεγκλωβιστεί από την τοξικότητα.